Το διόλου ευκαταφρώνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Οφείλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε επιχειρήσεις οι οποίες στέγασαν και σίτησαν πολίτες οι οποίοι τέθηκαν σε υποχρεωτική καραντίνα. Την αποκάλυψη κάνει σε ανακοίνωσή της η μείζωνα αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε κείμενο προτάσεων που καταθέτει για την επανεκκίνηση και ανάκαμψη της οικονομίας. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες και γενικότερα επιχειρηματίες? Είναι η ρευστότητα της αγοράς, η τόνωση της ρευστότητας. Η τόνωση της ρευστότητας έρχεται, θα πρέπει τουλάχιστον η τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτο και δεύτερο βαθμό να είναι, αν θέλετε, συνεπείς υποχρεώσεις και να έχει γρήγορα τις διαδικασίες της γραφειοκρατίας. Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις ξενοδοχεία και μάλιστα περισσότερες στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, ένα ξενοδοχείο νομίζω στον νομό, στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, καθώς και εταιρείες ήτσι που είναι επίσης από τη Ροδόπη και την Ξάνθη, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της περιφέρειας σε διαγωνισμό, σε πρόχειρο διαγωνισμό που έγινε για τη σύντηση αυτών των ανθρώπων που ερχόταν από το εξωτερικό και δεμένα σε ξενοδοχεία αυτά. Εμείς στην Οικονομική Επιτροπή που ήρθε αρχές Απριλίου το ψηφίσαμε θετικά, γιατί πραγματικά θα πρέπει να υποστηριχθούν, αν θέλετε, και αυτοί οι άνθρωποι, όπως έλεγε έτσι, το πρωτόκολλο της υγείας. Δεν έχει σήμερα αποπληρώσει οι επιχειρήσεις αυτές, με αποτέλεσμα να έχουν οικονομικές δυσπραγίες. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχουν να παίρνουν ξενοδοχεία και κέτερινγκ των ομών Ξάνθης και Ροδόπη, σύμφωνα με τον κύριο Τοψίδη. Ο ίδιος τόνισε πως είναι χρήματα που οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ για να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, ειδικά αυτό το διάστημα κατά το οποίο γίνονται προσπάθειες για την ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι περίπου 300.000 ευρώ. Είναι ποσό σημαντικό για αυτήν την δύσκολη οικονομική περίοδο, όταν βλέπετε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει επιστρεπτέα προκαταβολή από 8 και 10 και 15.000 ευρώ και είναι μια οικονομική ανάσα και μια ρευστότητα στην αγορά. Αυτά τα ποσά είναι πάρα πολύ την χρονική στιγμή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει σήμερα και ειδικά τα ξενοδοχεία του τουριστικού κλάδου να φτιάξουν μια σειρά από πρωτόκολλα υγειονομικού, όπως προβλέπεται, αν θέλει, για να πάρουν τις πιστοποιήσεις, είτε είναι σε εργαζόμενός τους, είτε είναι και στην επιχείρησή τους που χρειάζεται πιστοποίηση από αντίστοιχη εταιρεία. Έτσι λοιπόν, εμείς πραγματικά ως Περιφερειακή Σύνθεση θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν γρήγορα, και γι' αυτόν τον λόγο η παράταξή μας, που είναι η μείζωνη αντιπολίτευση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι για να κρίνει την περιφέρειά της, στη διοίκησή της, στη διαχείρισή της και να προτάσει, αν θέλετε, τις δικές μας πρωτοβουλίες και σκέψεις. Το ποσό αυτό προγραμματίστηκε να καλυφθεί από δαπάνες της περιφέρειας, σύμφωνα με τον Χριστόδουλο Τοψίδη. Ο επικεφαλής της παράταξης και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου τόνισε την ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η στήριξη των πολιτών να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους. Αντιθέτως, σχολίασε πως η απουσία της περιφερειακής διοίκησης από την αποφασιστική διαχείριση και επίλυση των πραγματικών προβλημάτων και η αποχή της από δράσης ουσίας είναι εμφανέστατη πλέον στους πολίτες. Η περιφέρεια έχει ένα κέκ δικό της και μάλιστα στην Ξάνθη, και επειδή έχει, αν θέλετε, και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την εκπαίδευση χρήματα, κονδύλια, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τρέξει με μια κατεύθυνση μέσω του ΕΣΠΑ να εκπαιδεύσει όλα τα στελέχη του τουριστικού κλάδου, γιατί σύμφωνα με το COVID-19, για να είναι πιστοποιημένα και τα καταστήματα εστίασης, για να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε, αν θέλετε, τον ιό στην περιοχή μας. Όπως δεν είχαμε και πολλά κρούσματα, τουλάχιστον εκτός από την μια ενίκησμό της Ξάνθης σε όλη την περιφέρειά μας, γιατί και αυτό έχει αντίκτυπο στον τουρισμό. Θα πρέπει άμεσα ο Περιφερειάρχης να ασχοληθεί με την επιδότηση κόστος εργασίας 12% και 4%, τα οποία είναι για τις μεταπητικές επιχειρήσεις, αν θέλετε, επειδή και διπλή ιδιότητα, τα επιμελητήρια αυτό το πράγμα έχουν πραγματικά κάνει επαφές και έχουν στείλει επιστολές στον Πρωθυπουργό και στους αντίστοιχους υπουργούς. Θα πρέπει και ο Περιφερειάρχης να ασκήσει αυτό το θέμα, γιατί και αυτό είναι, αν θέλετε, μια ρευστότητα στην αγορά. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτει η Περιφερειακή Σύνθεση είναι επίσης η τουριστική προβολή όλων των περιφερειακών ενωτήτων στην Ελλάδα, η επιτάχυνση έργων καθώς και ο ανασχεδιασμός του ΠΕΠ και άλλων προγραμματικών πλαισίων, ώστε να συμβάλλουν στην στήριξη της οικονομίας στη μετακορονοϊό εποχή.